Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 63ο επεισόδιο του podcast. Το σημερινό θέμα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και χρήσιμο κατά τη γνώμη μου και είναι αυτό που έχει προαναγγελθεί από το προηγούμενο επεισόδιο. Ποια είναι τα σημάδια πως έχω μια υγιή ερωτική σχέση. Στο επεισόδιο αυτό θα μιλήσουμε για 22 σημάδια τόσα έχω καταφέρει να σημειώσω, τα οποία είναι ενδεικτικά για το ότι έχουμε μια υγιή ερωτική σχέση, βιώνουμε μια υγιή ερωτική σχέση ή ζούμε σε μια υγιή ερωτική σχέση. Από τα 22 αυτά σημάδια τα περισσότερα μπορούν να ισχύσουν και για άλλων ειδών στενές διαπροσωπικές σχέσεις. Αλλά το σύνολο των σημείων ενδείξεων αφορούν σε μια υγιέρωτικη σχέση. Στη ψυχολογία και στη ψυχοεκπαίδευση, τόσο στο κανάλι μας στο YouTube, όσο και εδώ στο podcast, εστιάζουμε συνήθως και όχι αδίκως στις τοξικές σχέσεις, επειδή όντως οι τοξικές σχέσεις είναι μάστιγα και πολλοί από εμάς ταλαιπωρούμασταν, ταλαιπωρούμαστε στη ζωή μας από αυτές. Φέρω μόνο ως παράδειγμα το 14ο επεισόδιο του podcast που έχει τίτλο «Μήπως ταλαιπωρείσαι στη ζωή σου από ανθρώπους με τοξικότητα, αγένεια και δικαιωματισμό» Στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα παραθέσω και το σύνδεσμο που παραπέμπει στο 14ο επεισόδιο. Αντιπαραβάλλοντας λοιπόν τον τίτλο του 14ου επεισοδίου «Μήπως ταλαιπωρήσει στη ζωή σου από ανθρώπους με τοξικότητα, γένεια και δικαιωματισμό» θα μπορούσαμε να ονομάσουμε αυτό το επεισόδιο, το 63ο «Μήπως έχει στη ζωή σου μια υγιή ερωτική σχέση» ή «Πώς είναι μια υγιή ερωτική σχέση» Καταρχάς θέλω να ξεκαθαρίσω πως όλες οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν παρόμοια δομή Οι στενές ανθρώπινες σχέσεις τόσο οικογενειακέ όσο οι αλλά και ηρωτικές για τις οποίες θα μιλήσουμε το σήμερα. Σχέση είναι η σύνδεση μεταξύ δύο ανθρώπων και πώς είναι στην πραγματικότητα αυτή η σύνδεση και πώς αποτυπώνεται στον εγκέφαλο του κάθε ανθρώπου. Διαβάζω από το τελευταίο μου βιβλίο, το οποίο έχει τίτλο «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου και το οποίο σύντομα θα επανεκδοθεί». Από το κεφάλαιο 7, το οποίο έχει τίτλο «Σχέση, ο πυρήνας της ζωής». «No man is an island», «Κανένας άνθρωπος δεν είναι νησί», αγγλική παροιμία. «Ο άνθρωπος φύση πολιτικών ζώων», «Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του κοινωνικών φτιαγμένο να ζει σε πόλεις», Αριστοτέλης. «Οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι για να σχετιζόμαστε», η σχέση είναι ο πυρήνας της ζωής για κάθε άνθρωπο. Ακόμη και για εκείνους που επιλέγουν να είναι μοναχικοί, επειδή επενδύουν στη σχέση με τον εαυτό τους που πάλι σχέση είναι. Η σχέση αποτελεί μια συναισθηματική οντότητα. Η σχέση δηλαδή είναι κάτι που έχω καταγεγραμμένο μέσα μου ακόμη και αν δεν είμαι φυσικά συνδεδεμένος με το πρόσωπο με το οποίο σχετίζομαι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή η σχέση δεν υπάρχει μόνο όταν οι δύο άνθρωποι που βρίσκονται σε σχέση είναι στον ίδιο χώρο, αλλά και όταν ο ένας είναι μακριά από τον άλλον, γιατί η σχέση είναι μια συναισθηματική οντότητα που είναι καταγραμμένη μέσα μας. Συνεχίζω από το ίδιο κεφάλαιο, το 7ο κεφάλαιο, διαβάζοντας μια συνομιλία μεταξύ ενός θεραπευόμενου και εμένα. Θεωρείς δηλαδή πως πρέπει να χωρίσουμε? Με ρωτάει μια γυναίκα η οποία έχει προβλήματα με το γάμο της. Και απαντώ. Θεωρώ πως πρέπει να οθώ και σένα και τον Νίκο προς την κατεύθυνση του να καταστεί αυθεντική η σχέση σας. Με όποιο τρόπο και αν θα γίνει αυτό. Ακόμη και αν θα χωρίσετε για να το επιτύχετε. Ως ψυχολόγος γνωρίζω πολύ καλά πως οι άνθρωποι βιώνουν δυστυχία και μαρασμό σε σχέσεις ψεύτικες που δεν έχουν ουσιαστική συναισθηματική εγκύτητα. Δεν μπορείς αγάπη μου να νιώθεις όμορφα με τον εαυτό σου αν δεν έχεις υγιείς αυθεντικές σχέσεις. Και οι σχέση σου με τον Νίκο αυτή τη στιγμή το ξέρεις πλέον πως δεν είναι αυθεντική και πραγματικά επιθυμώ πάρα πολύ να γίνει. Το ίδιο κάνω και με τον Νίκο. Αυτό μπορώ να σου το πω. Σε σχέση με το ερώτημα που μου είχε κάνει η κοπέλα αν εγώ θεωρώ πως έπρεπε να χωρίσω. Σπρώχνω και το σύζυγο σου προς την αυθεντικότητα. Ο αυθεντικός τρόπος ζωής είναι αυτός που φέρνει την ευτυχία ή την ευδαιμονία όπως εξηγείται αργότερα σε επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου σου είπα καμιά φορά για τη μελέτη της Βοστόνης ή τη μελέτη της ευτυχίας όπως αλλιώς έχει επικρατήσει να λέγεται. Ναι, μου είπες, απαντάει η θεραπευόμενη. Πώς οι ερευνητές κατέληξαν πως αυτό που κάνει έναν άνθρωπο ευτυχισμένο είναι deep meaningful connections. Το οποίο μεταφράζεται σε βαθιές σχέσεις συνδέσεις με νόημα, δηλαδή αυθεντικές σχέσεις. Στο σημείο εδώ θέλω να σημειώσω πως το Σεπτέμβριο του 2022 κυκλοφόρησε το βιβλίο «The Good Life», «Η καλή ζωή», «Lessons from the world's longest scientific study of happiness», μαθήματα από τη μεγαλύτερη επιστημονική μελέτη της ευτυχίας από τον Ρόπερτ Ουάλτιγκερ και τον Μάρκ Σούλτς. Σε αυτό το βιβλίο, οι δύο ερευνητέ που συμμετέχουν στη μελέτη της ευτυχίας της Βοστόνης του Χάρβαρτ είναι γνωστοί και με τα δύο ονόματα, περιγράφουν πως αυτό που δίνει την ευτυχία στον άνθρωπο, αυτό που κάνει καλύτερη τη σωματική και ψυχική του υγεία, αυτό που του δίνει μακροβιότητα, είναι η ποιότητα των σχέσεων που έχει στη ζωή του. Ούτε τα χρήματα, ούτε η δόξα, ούτε η κοινωνική επιτυχία ή αναγνώριση, δεν επιδρούν τόσο επικοδομητικά στη ζωή ενός ανθρώπου όσο η ποιότητα των διαπροσωπικών του σχέσεων και όχι απαραίτητο των ερωτικών, αλλά και των φιλικών και των οικογενειακών και των επαγγελματικών. Όσο πιο αυθεντικές είναι οι σχέσεις που έχουμε στη ζωή μας, όσο πιο βαθιές και αληθινές, όσο πιο αυθεντικά συνδυόμαστε με τους ανθρώπους που έχουμε στη ζωή μας, τόσο πιο ευτυχισμένοι και υγιείς είμαστε. Η σχέση είναι ο πυρήνας της ζωής. Ο άνθρωπος είναι σχεσιακό όν. Σας έχω διαβάσει αυτό το απόσπασμα από το βιβλίο μου. Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου, γιατί θέλω πρωτού απαριθμίσω τα 22 σημάδια του ότι βρισκόμαστε σε μια υγιή ερωτική σχέση, να διευκρινίσω και να ξεκαθαρίσω τι σημαίνει σχέση στην ψυχολογία, και πόσο σημαντική είναι η σχέση για τη ψυχική και σωματική υγεία και ευεξία του ανθρώπου και ακόμη και για τη μακροβιότητα του. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τα 22 σημάδια που έχω σημειώσει εδώ πέρα τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικά μίας υγιούς ερωτικής σχέσης. Το πρώτο σημάδι φυσικά είναι μία ζωντανή ερωτική σεξουαλική έλξη μεταξύ των δύο συντρόφων. Σε μια υγιή ερωτική σχέση και τα δύο πρόσωπα που την απαρτίζουν ελκύονται σεξουαλικά ο ένας από τον άλλον, συνεχίζουν να ελκύονται σεξουαλικά ο ένας από τον άλλον στη διάρκεια της σχέσης τους και επιλέγουν συνειδητά την ερωτική τους ενέργεια να την κατευθύνουν μόνο προς το άλλο μέλος και τη σχέση. Τι σημαίνει αυτό. Δεν μπορεί να νοηθεί να υπάρξει ερωτική σχέση χωρίς να υπάρχει ερωτική έλξη μεταξύ δύο προσώπων και σεξουαλική έλξη. Θεωρείται εκ των νόνου κάνευ για τη δημιουργία μιας ερωτικής σχέσης να υπάρχει στο ξεκίνημα το ερωτικό σκύρτημα και η σεξουαλική έλξη του ενός προσώπου από το άλλο. Αρκετοί άνθρωποι όμως καταλήγουν μέσα στη σχέση τους να έχουν ξεπεράσει τόσο τα ερωτικά συναισθήματα προς τον σύντροφό τους όσο και τη σεξουαλική έλξη που αρχικά ένιωσα. Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για τις περιπτώσεις εκείνες που δύο άνθρωποι ή ένας άνθρωπος επιλέγει συνειδητά να μπει σε μια ερωτική σχέση χωρίς να νιώθει ερωτική και σεξουαλική έλξη προς το άλλο πρόσωπο αλλά λόγω συμφερόντων, κοινωνικών συμφερόντων, οικονομικών συμφερόντων και ούτω καθεξής. Σε εκείνη την περίπτωση που κάποιος από την αρχή δεν είναι ερωτευμένο, ερωτευμένη με το άλλο πρόσωπο και δεν νιώθει σεξουαλική έλξη από το άλλο πρόσωπο από την αρχή, εννοείται ότι όσο περνάει ο καιρό, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα και όχι καλύτερα. Δεν μπορεί να ερωτευτείς εκ των υστέρων έναν άνθρωπο που δεν ερωτεύτηκε αρχικώ και που παγίδεψε μπαίνοντα σε μια πλασματική σχέση μαζί του για να τον εκμεταλλευτείς. Άρα η ερωτική και η σεξουαλική έλξη είναι εκ των για τη δημιουργία μιας σχέσης και επίσης είναι εκ των ουκάνευ για τη συνέχιση μιας σχέσης και την εμβάθυνση μιας σχέσης. Είπα προηγουμένως ότι δεν φτάνει μόνο να υπάρχει η ερωτική και η σεξουαλική έλξη, πρέπει να υπάρχει και η συνειδητή επιλογή, η συνειδητή απόφαση, την όποια σεξουαλικότητα και ερωτισμό έχει ένας άνθρωπος εφόσον βρίσκεται μέσα σε μια ερωτική μονογαμική σχέση να την κατευθύνει προς το τέρι του και όχι προς άλλους ανθρώπους. Με άλλα λόγια σε μια υγιή ερωτική σχέση δεν παίζει ούτε η σεξουαλική απιστία αλλά ούτε και η συναισθηματική απιστία και φυσικά ούτε και η μικροαπιστία για τα είδη της απιστίας σας παραπέμπω στο σχετικό επεισόδιο του podcast που αν θυμάμαι καλά αυτή τη στιγμή είναι το 58ο για το φαινόμενο της απιστίας. Άρα το πρώτο σημάδι ότι έχουμε μια υγιή ερωτική σχέση είναι ότι εξακολουθούμε να νιώθουμε έλξη από τον ή τη σύντροφό μας και επιλέγουμε ξανά και ξανά τον ερωτισμό μας να το μοιραζόμαστε με το τέρι μας και όχι με τη γειτονιά, τον εργασιακό μας χώρο ή δεν ξέρω εγώ ποιους άλλους. Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με το σεξ και τη σεξουαλική ζωή ενός ζευγαριού. Η σεξουαλική ζωή του ζευγαριού ικανοποιεί και τους δύο. Ευχαριστεί και τους δύο. Συμβαίνει κοινή συνενέση, δηλαδή η σεξουαλική ζωή ενός ζευγαριού συμβαίνει επειδή συνενούν και οι δύο να συμβεί... Είναι πολύ σημαντικό το στοιχείο της συνένεσης στις σεξουαλικές σχέσεις γενικότερα και ειδικότερα στις σε σεξουαλικές επαφές δύο ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται σε σχέση. Δεν νοείται το στοιχείο του εξαναγκασμού για σεξουαλική συνέβρεση μέσα σε μια σχέση. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωμένος ένας άνθρωπος επειδή βρίσκεται σε ερωτική σχέση μαζί μας να προβεί σε σεξουαλική συνέβρεση χωρίς να το επιθυμεί εκείνη τη στιγμή. Και γι' αυτό το λόγο και είναι ποινικοποιημένη η πράξη του βιασμού μέσα σε ένα γάμο ή μέσα σε μια ερωτική σχέση. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει και βιασμός μέσα σε μια σχέση. Η κοινή συνένεση και των δύο είναι απαραίτητη για μια υγιή σεξουαλική ζωή και απαραίτητη για μια υγιή ερωτική σχέση. Επίσης, η συνένεση και η συμφωνία μεταξύ των δύο συντρόφων που απαρτίζουν την υγιή ερωτική σχέση δεν έχει να κάνει μόνο με την ύπαρξη της σεξουαλικής επαφής, αλλά και τη συχνότητα των σεξουαλικών επαφών, τον τρόπο και τον τόπο της σεξουαλικής του ζωής. Δεν νοείται η υγιής ερωτική σχέση, στην οποία και οι δύο σύντροφοι να μην είναι ικανοποιημένοι από τη σεξουαλική του ζωή, δεν νοείται υγιή ερωτική σχέση στην οποία να μην υπάρχει σεξουαλική ζωή. Μια μόνο εξαίρεση μπορεί να σημειωθεί για τους ανθρώπους οι οποίοι προσδιορίζονται ως ασεξουαλικοί. Έχουμε μιλήσει στο The Sex Ed Series, στη σειρά ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης εδώ στο podcast για την ασεξουαλικότητα και με βάση τα στατιστικά της ΑΒΕΝ Τη ιστοσελίδα Asexuality Visibility and Education Network, περίπου 1% του πληθυσμού αυτοπροσδιορίζονται ω ασεξουαλικοί και συνήθω είναι άνθρωποι οι οποίοι επιθυμούν ρομαντικέ συνδέσει, αλλά δεν του ενδιαφέρει το σεξ και δεν έχουν σχεδόν καθόλου ή καθόλου σεξουαλικέ επιθυμίε. Δηλαδή, η μόνη περίπτωση ένα ζευγάρι να έχει μια υγιή ερωτική σχέση χωρί σεξ είναι η περίπτωση που και οι δύο άνθρωποι είναι ασεξουαλικοί. Στην περιγραφή αυτού του επεισοδίου θα βάλω και το σύνδεσμο που οδηγεί στο playlist με όσα επεισόδια έχουν προσθεθεί μέχρι σήμερα στο The Sex Series για περισσότερες λεπτομέρειες ή πληροφορίες. Πάμε τώρα στο επόμενο σημάδι, το τρίτο στη σειρά, η αυθεντικότητα. Και τα δύο μέλη μίας σχέσης είναι ο εαυτός τους. Μπορούν μέσα στη σχέση να είναι ο εαυτός τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο και αναφέρεται και στο απόσπασμα που σας διάβασα προηγουμένως από το κεφάλαιο για τη σχέση «Ο πυρήνας της ζωής» από το βιβλίο «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου». Είμαστε σε μία υγιή ερωτική σχέση εάν μπορούμε να είμαστε ακριβώς ο εαυτός μας και να είναι ok αυτό μέσα στη σχέση είμαστε σε μια αυθεντική, αληθινή, βαθιά σχέση όταν ανά στιγμή γνωρίζει ο ένας που βρίσκεται σε σχέση με τον άλλο. Δυστυχώς, πολλές ερωτικές σχέσεις δεν είναι αυθεντικές. Είναι επιφανειακές και επιπόλαιες. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται να τολμήσουν, να αποτολμήσουν να είναι ο εαυτός τους μέσα σε μία σχέση και επειδή πολύ συχνά δεν γνωρίζουν που βρίσκονται μέσα σε αυτή τη σχέση. Και πάμε στο τέταρτο σημείο για το που βρισκόμαστε μέσα σε αυτή τη σχέση. Παραπέμπει στο τέταρτο σημείο που είναι και τα δύο μέλη της σχέσης να επιθυμούν βαθιά να είναι μέσα στη σχέση. Το τέταρτο σημάδι για το ότι βρισκόμαστε σε μια υγιή ερωτική σχέση είναι ότι και οι δύο επιθυμούμε βαθιά να είμαστε μέσα στη σχέση. Είμαστε μέσα στη σχέση με την όρεξη μας και όχι με το ζόρι ή για κανέναν άλλο λόγο όπως για παράδειγμα το οικονομικό ή το κοινωνικό συμφέρον που αναφέρθηκε προηγουμένως. Γι' αυτό το λόγο επειδή και τα δύο μέλη της σχέσης επιθυμούν βαθιά να είναι μέσα στη σχέση κάνουν τη σχέση τους προτεραιότητα για κάποιον άνθρωπο, για κάποια σχέση που έχει ως προτεραιότητα στη ζωή σου, βρίσκεις πάντα χρόνο και ενέργεια. Άρα, επειδή και τα δύο μέλη της σχέσης επιθυμούν να είναι βαθιά μέσα στη σχέση, δεν παραμελούν συναισθηματικά ο ένας τον άλλον. Επίσης, αυτό το σημάδι της βαθιάς επιθυμίας για να βρίσκονται δύο άνθρωποι μέσα σε μια σχέση δεν πρέπει να συγχέεται με το στοιχείο της ανάγκης να είναι μέσα σε μια σχέση. Εάν έχουμε ανάγκη να είμαστε μέσα σε μια σχέση, εάν δεν μπορούμε να ζούμε μόνοι μας και γι' αυτό είμαστε μέσα σε μια σχέση, αυτό δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη βαθιά επιθυμία η οποία ορίζει μια υγιή ερωτική σχέση και μια αυθεντική ερωτική σχέση. Σε μια υγιή ερωτική σχέση οι δύο σύντροφοι ανα πάσα στιγμή εάν συμβεί το οτιδήποτε είτε να τελειώσει η σχέση είτε να φύγει από τη ζωή ένας από τους δύο μπορούν να ζήσει ο καθένας μόνος του αλλά επιλέγουν συνειδητά ξανά και ξανά να είναι μαζί. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ της ανάγκης και της επιθυμίας. Ανάγκη σημαίνει ότι εγώ έχω ελλείμματα και επειδή έχω ελλείμματα έχω ανάγκη να βρίσκω μέσα σε μια σχέση για να καλύπτω αυτά τα ελλείμματα. Είτε είναι συναισθηματικά ελλείμματα, είτε είναι οικονομικά ελλείμματα, είτε είναι κοινωνικά ελλείμματα. Η επιθυμία είναι πολύ ανώτερη από την ανάγκη. Μπορώ να είμαι αυθύπαρκτος, αυθύπαρκτη, μπορώ να ζήσω και μόνος, μπορώ να ζήσω και μόνη και έχω κάνει τη σκληρή δουλειά που απαιτείται για να κατακτήσω τη μοναχικότητα και να καταπολεμήσω το φόβο της μοναξιάς. Μπορώ να είμαι μόνος, έχω αυτή τη δύναμη, αλλά επιθυμώ, γουστάρω να είμαι σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Άρα σε μια υγιή ερωτική σχέση και τα δύο μέλη επιθυμούν βαθιά, δεν έχουν ανάγκη, επιθυμούν βαθιά να είναι ο ένας μαζί με τον άλλο. Το πέμπτο σημείο, το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό και ίσως θα έπρεπε να το βάλω και πρώτο, αντιλαμβάνεστε ότι έκανα μια ιδιοθύελα ετοιμάζοντας το υλικό για αυτό το επεισόδιο, και ξεκίνησα να γράφω και στη συνέχεια μου ερχόντουσαν και άλλα στοιχεία να σημειώσω. Το πέμπτο στοιχείο είναι ουσιώδες. Να περνάς όμορφα το χρόνο σου μαζί με το πρόσωπο με το οποίο βρίσκεσαι μέσα σε μία σχέση. Το πώς σε κάνει να νιώθεις η σχέση είναι πολύ ουσιώδες για το αν αυτή η σχέση είναι υγιής ερωτική σχέση και όχι τοξική. Σε μια υγιή ερωτική σχέση είσαι χαρούμενος, είσαι χαρούμενη στην παρουσία του συντρόφου τη συντρόφου σου και εξακολουθείς να είσαι χαρούμενος στη σκέψη της σχέσης σας όταν δεν είσαστε μαζί. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται μέσα σε μια υγιή ερωτική σχέση χαμογελά με ευχαρίστηση και ικανοποίηση είτε όταν συναντά το τέρι του είτε όταν σκέφτεται το τέρι του. Γιατί όπως έχουμε πει και προηγουμένως στην αρχή αυτού του επεισοδίου μια σχέση αποτελεί μια συναισθηματική οντότητα. Οπότε αν εγώ είμαι μόνος, για παράδειγμα, είμαι στην εργασία μου και δεν είμαι μαζί με τον ή τη σύντροφό μου ή βρίσκομαι σε ένα ταξίδι, σε μια δουλειά, φέρνοντα στο μυαλό μου το τέρι μου, χαμογελώ με ευχαρίστηση και τρυφερότητα. Αυτό είναι ένα ξεκάθαρο σημάδι μια υγιούς ερωτικής σχέσης. Πάμε τώρα στο έκτο σημάδι. Ειλικρίνεια σε μία υγιή ερωτική σχέση επικρατεί η ειλικρίνεια και δεν υπάρχουν ψέματα. Σε μία υγιή ερωτική σχέση οι δύο σύντροφοι αποκαλύπτονται ο ένας τον άλλο και δεν αποκρύπτουν ο ένας από τον άλλο επίτηδες σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τη σχέση ή τον εαυτό τους. Πολλές φορές έχω ακούσει με έκπληξη, περιστατικά, στα οποία μετά από ένα ικανό χρονικό διάστημα σχέσης ανακάλυψε ο ένας για τον άλλο σύντροφο πολύ σημαντικές πληροφορίες τις οποίες το απέκρυπτε. Για παράδειγμα, α, μου έρχεται τώρα στο μυαλό μία περίπτωση όπου δύο άνθρωποι δημιούργησαν μία ερωτική σχέση και οι δύο δήλωσαν στην αρχή της σχέσης ότι είναι σύγκολοι ότι δεν βρίσκονται μέσα σε άλλη σχέση και ένα χρόνο μετά ο ένας από τους δύο ανακάλυψε πως ο άλλος είχε πει ψέματα και βρισκόταν μέσα σε γάμο. Είπε ψέματα δηλαδή στην αρχή ότι ήταν single ενώ στην πραγματικότητα ήταν πανδερμένος και ξεγέλασε το άλλο μέλος δηλώνοντας ελεύθερος. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις για σημαντικά στοιχεία τα οποία αποκρύπτονται σε μία σχέση μπορεί να έχουν να κάνουν με τις συνήθειες ενός ανθρώπου. Μπορεί κάποιος να είναι τζογαδόρος. να είναι εθισμένος στον τζόγο και να το αποκρύψει και να λέει ψέματα ότι πάω να πιω καφέ με τους φίλους μου ή πάω να παρακολουθήσω το ποδόσφαιρο, ενώ στην πραγματικότητα πηγαίνει για να τζογάρει. Ή κάποιο άλλο μπορεί να έχει οποιονδήποτε άλλον εθισμό τον οποίο να τον αποκρύπτει από το άλλο μέρος. Τώρα, εάν ξεχάσουμε να πούμε μια λεπτομέρεια από την προηγούμενη ζωή μας ή μια λεπτομέρεια του παρόντος στο τέρι μας, αυτό δεν σημαίνει ανηλικρίνεια. Και όταν ερωτηθούμε να απαντήσουμε ειλικρινά. Μιλάμε για την επιτιδευμένη ανηλικρίνεια και την επιτιδευμένη απόκρυψη σημαντικών πληροφοριών. Όταν βρίσκεσαι σε σχέση ζωής με έναν άλλον άνθρωπο, όταν είσαι σε μια υγιή ερωτική σχέση, το θεωρείς φυσιολογικό αβίαστα να μοιράζεσαι με το τέρι σου σημαντικές πληροφορίες για τη ζωή σου και την καθημερινότητα σου. Σε μια ερωτική σχέση που δεν υπάρχει ειλικρίνεια, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν είναι υγιής μια ερωτική σχέση στην οποία είτε ο ένας, είτε ο άλλος, είτε και οι δύο χαρακτηρίζονται από ειλικρίνεια μεταξύ τους. Εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πει ψέματα σε οποιονδήποτε ευχαρίστως και ακόπως και χωρίς να ειδρώνει το αυτί του μπορεί να πει ψέματα και στον ιστή σύντροφό του. Άρα εάν παρατηρούμε ότι ο άνθρωπος με τον οποίο προσπαθούμε να γνωριστούμε και να δημιουργήσουμε μια σχέση είναι άνθρωπος που λέει ψέματα με ευκολία αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Η ειλικρίνεια είναι ένα χαρακτηριστικό ενός ανθρώπου ο οποίος επιθυμεί βαθιά και ουσιαστικά να συνδεθεί και αποτολμά να μοιραστεί την ευαλωτότητα του με τον άλλο άνθρωπο. Και αυτό μας φέρνει στο έβδομο σημάδι. Συναισθηματική ασφάλεια μέσα σε μια υγιή ερωτική σχέση μπορείς να μοιραστείς την ευαλωτότητα σου με τον άλλο άνθρωπο χωρίς κανένα φόβο ότι θα σε κακοποιήσει χρησιμοποιώντας την ευαλωτότητά σου ή ότι θα εκμεταλλευτεί την ευαλωτότητά σου για να αποκομίσει οποιοδήποτε συμφέρον από εσένα. Η συναισθηματική ασφάλεια αποτελεί ψης της σημασίας χαρακτηριστικό μιας υγιού ερωτικής σχέσης. Νιώθω ασφαλής να μοιραστώ με το σύντροφο μου τις χαρές μου, τις λύπες μου, αυτά που με ενθουσιάζουν, αυτά που με τρομάζουν, αυτά που με ντροπιάζουν, χωρίς να υπάρχει φόβος και ανασφάλεια ότι ο ή σύντροφός μου θα τα χρησιμοποιήσει αυτά εναντίον μου ή ότι θα με εγκαταλείψει λόγω της γνώσης της ευαλωτότητας μου. Και έτσι πάμε και στο 8ο χαρακτηριστικό, που είναι αυτό της ενσυναίσθησης. Σε μια υγιή ερωτική σχέση, ο ένας σύντροφος νιώθει ενσυναίσθηση για τον άλλο. Νιώθει συμπόνια προς τον σύντροφο του ή τη σύντροφο του και αντιλαμβάνεται τον πόνο του ανθρώπου με τον οποίο είναι συνδεδεμένος. Εάν είμαστε μέσα σε μια ερωτική σχέση στην οποία το τέρι μας δείχνει αδιαφορία για τη συναισθηματική μας κατάσταση, είτε αυτή προκαλείται από δικέ του ή δικέ τη πράξει, είτε προκαλείται από εξωτερικού παράγοντε ή δικού μα εσωτερικού παράγοντε, εάν είμαστε σε μια ερωτική σχέση, στην οποία το τέρι μας δεν δείχνει συμπόνια για αυτό που περνούμε, τότε δεν είμαστε σε μια υγιή ερωτική σχέση. Προπόθεση φυσικά για να μπορέσει ένα άνθρωπο να δείξει ενσυναίσθηση και συμπόνια προς το τέρι του είναι η αυτογνωσία, η αυτεπίγνωση και η αυτοσυμπόνια. Αρετές οι οποίες καλλιεργούνται μέσα από την ψυχοεκπαίδευση και τον προσωπικό πνευματικό αγώνα. Το έβδομο σημάδι ότι βρισκόμαστε σε μια υγιή σχέση είναι ο αμοιβαίος σεβασμός. Ο ένας άνθρωπος σέβεται τον άλλο άνθρωπο με τον οποίο σχετίζεται. Και όχι μόνο σέβεται ο ένας τον άλλον, αλλά βλέπει ο ένας τον άλλο ως ίσο. Σε μία σχέση στην οποία υπάρχει ανισότητα και ο ένας άνθρωπος έχει περισσότερα δικαιώματα από τον άλλο και ο άλλος έχει περισσότερες υποχρεώσεις από αυτόν που έχει περισσότερα δικαιώματα, δεν υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός. Ο αμοιβαίος σεβασμός επιφέρει και την ισοτιμία στη σχέση. Το δέκατο χαρακτηριστικό ή σημάδι ότι βρισκόμαστε σε μια υγιή σχέση είναι ότι νιώθουμε εμπιστοσύνη ο ένας στον άλλο. Ο ένας εμπιστεύεται τον άλλο. Αποτελεί ο ένας πρόσωπο εμπιστοσύνης για τον άλλο. Αν είμαστε σε μια ερωτική σχέση στην οποία δεν εμπιστευόμαστε το τέρι μας, τότε η σχέση μας δεν είναι υγιής σε καμία περίπτωση. Πάμε τώρα στο ενδέκατο σημάδι, το οποίο είναι επίσης κομβικό και είναι αυτό της επικοινωνίας. Σε μια υγιή ερωτική σχέση έχουμε άμεση ευθεία επικοινωνία. Στο κανάλι μας στο YouTube έχουμε κάνει τρία webinar για όσους βρίσκονται στο τρίτο επίπεδο της συμμετοχής και πάνω με θέμα την επικοινωνία. Το πρώτο webinar είχε θέμα πώς επικοινωνώ με τον εαυτό μου και εστίαζε στο να δώσει εργαλεία στους συμμετέχοντες για το να μάθουν καλύτερα τον εαυτό τους και να αναγνωρίζουν τα συναισθήματα τους, να αναγνωρίζουν τις σκέψεις τους, τις ενορμήσεις τους, τις παρορμήσεις τους. Το πρώτο σκέλος του webinar για την επικοινωνία είχε να κάνει με την αυτογνωσία και την αυτεπίγνωση. Το δεύτερο μέρος του webinar είχε να κάνει με το πώς μεταδίδω με ακρίβεια, σαφήνεια και καθαρότητα το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω προς το άλλο πρόσωπο, όταν επικοινωνώ λεκτικά ή και με άλλους τρόπους. Και το τρίτο είχε να κάνει με το πώς ακούω ενεργητικά και πώς εστιάζω την προσοχή μου, ούτως ώστε να κατανοήσω τι θέλει να μου επικοινωνήσει το τέρι μου η επικοινωνία είναι ουσιώδης για μια υγιή ερωτική σχέση. Τόσο ουσιώδης και σημαντική όσο το καλό σεξ μεταξύ δύο ερωτικών συντρόφων. Η επικοινωνία οδηγεί και στην ικανότητα ενός ζευγαριού να καυγαδίζει με επικοδομητικό τρόπο. Πολλοί άνθρωποι έχουν εσφαλμένα στο μυαλό τους την εντύπωση ότι μία υγιή σχέση είναι μια σχέση στην οποία δεν συμβαίνουν ποτέ καυγάδες ή λογομαχίες. Στην πραγματικότητα δεν νοείται ζωντανή υγιής ερωτική σχέση στην οποία να μην συμβαίνουν καυγαδάκια ή λογομαχίες. Είχαμε κάνει ένα σχετικό webinar πάλι στο τρίτο επίπεδο της συμμετοχής στο κανάλι μας στο YouTube όπου μιλήσαμε για το πώς καυγαδίζω υγιός ή επικοδομητικά και κάποιοι από τους παρευρισκόμενους α, σχολίασαν ότι καλύτερα να χρησιμοποιούσαμε τον όρο λογομαχία αντί τον όρο καυγάς. Ένα ζευγάρι που είναι ουσιαστικά και βαθιά συνδεδεμένο θα έχει τα καυγαδάκια του, θα έχει τις λογομαχίες του, αλλά θα τα διαχειρίζεται με έναν επικοδομητικό τρόπο. Μετά από έναν επικοδομητικό καυγά ή μια επικοδομητική λογομαχία το συνέστημα είναι ότι ήρθαμε πιο κοντά ο ένας στον άλλον και κατανοήσαμε καλύτερα ο ένας στον άλλον. Σε μια υγιή σχέση, οπωσδήποτε πέραν από επικοδομητικούς καυγάδες, υπάρχει και αμοιβαιότητα και ανταποδοτικότητα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές στα βίντεο στο κανάλι μας για την ανταποδοτικότητα σε όλα τα είδη σχέσεων. Και σε μια ερωτική σχέση είναι απαραίτητο να υπάρχει αμοιβαιότητα και ανταποδοτικότητα. Όχι μόνο να παίρνουμε, αλλά και να δίνουμε. Όχι μόνο να δίνουμε, αλλά και να παίρνουμε. Πάμε τώρα στο επόμενο χαρακτηριστικό γνώρισμα μιας υγιούς ερωτικής σχέσης, το οποίο είναι το υγιές χιούμορ. Το χιούμορ στις υγιείς του μορφές. Το χιούμορ στη μορφή του αυτοσαρκασμού, στη μορφή των τρυφερών αστείων, οπωσδήποτε χωρίς καμία δεικτικότητα, χωρίς ίχνος ηρωνίας και νέγκινγκ και με σεβασμό προς την προσωπικότητα του άλλου συντρόφου. Το χιούμορ, το yes χιούμορ, το χιούμορ ως ένας υγιής μηχανισμός άμυνας είναι χαρακτηριστικό των υγιών ερωτικών σχέσεων. Σε μια ερωτική σχέση όπου δεν ανεχόμαστε το χιούμορ του συντρόφου μας ή που ο σύντροφος μας δεν καταλαβαίνει το δικό μας χιούμορ ή που χρησιμοποιείται το χιούμορ ως ένα όπλο του ενός εναντίον του άλλου δεν υπάρχει ισορροπία και υγιής συνδεσιμότητα μεταξύ των μέλων. Το 15ο σημείο έχει να κάνει με την πνευματική ανεξαρτησία ενός ανθρώπου μέσα σε μια υγιή σχέση. Στη σχέση μέσα συνεχίζει το κάθε μέλος να καλλιεργεί τη ψυχική και πνευματική του ανεξαρτησία. Δεν υποχρεώνεται ο ένας να συμφωνεί με όλες τις απόψεις του άλλου, ούτε παίρνει ο ένας αποφάσεις ζωής για τον άλλο. Είμαστε συνδεδεμένοι, έχουμε βαθιά αγαπητική σύνδεση με νόημα, όμως δεν πάβουμε να έχει ο καθένας από εμάς ξεχωριστά τη δική του προσωπικότητα, το δικό του μυαλό και τη δική του πνευματική και ψυχική ανεξαρτησία. Παρόλα αυτά, και έτσι πάμε στο 16ο σημείο, σε μια υγιή ερωτική σχέση και οι δύο σύντροφοι έχουν αυτό που ονομάζουμε στα αγγλικά «growth mindset». Δηλαδή και οι δύο είναι προσανατολισμένοι ούτως ώστε να εξελίσσονται πνευματικά και να γίνονται καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους και μέσα στη σχέση και μέσα από τη σχέση και μαζί και παράλληλα ο ένας με τον άλλον. Σε μια υγιή ερωτική σχέση και οι δύο σύντροφοι έχουν διάθεση εξέλιξης, διάθεση πνευματικής πρόοδου, διάθεση αυτοπραγμάτωσης. Επίσης, πολύ βασικό είναι αυτό το νούμερο 17, σε μια υγιή σχέση μπορείς να πεις όχι, χωρίς ενοχές και χωρίς φόβο. Δεν υπάρχει φόβος σε μια υγιή ερωτική σχέση. Και θα χρησιμοποιήσω εδώ μια φράση από την Αγία Γραφή, η αγάπη εξοβάλλει τον φόβο. Εάν νιώθουμε φόβο προς τον ή τη σύντροφό μας, τότε κάτι δεν πάει καλά. Πάμε τώρα στο 18ο σημείο. Accountability λέγεται στα αγγλικά. Ανάληψη ευθύνης λέγεται στα ελληνικά. Ο κάθε ένας αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του και μαζί και οι δύο αναλαμβάνουν την ευθύνη της σχέσης τους. Η υπευθυνότητα είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό ενός όριμου ανθρώπου ψυχοσυναισθηματικά. Ένα όρημο άνθρωπο ψυχοσυναισθηματικά αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεων του, την ευθύνη των λεγόμενων του και την ευθύνη ακόμη και των παραλήψεων του. Σε μια υγιή ερωτική σχέση υπάρχει υπευθυνότητα και από τα δύο μέρη, ανάληψη ευθύνη. Η ευθυνοφοβία δεν έχει καμία σχέση σε μια υγιή ερωτική σχέση. Πάμε τώρα στο 19ο σημείο το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Σε μια υγιή σχέση χαίρεται ο ένας με τις χαρές του άλλου, γιορτάζει ο ένας τις νίκες του άλλου χωρίς να παίρνει τα εύσημα για αυτές. Ενώ σε μια κακοποιητική σχέση, σε μια τοξική σχέση, ο ναρκισεστής λυπάται με τις χαρές του συντρόφου του και πολύ συχνά θα πει «χωρίς εμένα δεν θα μπορούσες να επιτύχεις αυτό» ή πολύ συχνά κάνει αυτό που λένε στα αγγλικά βρέχει στην παρέλαση του άλλου. He or she reigns on your parade. Που σημαίνει ότι όταν είσαι χαρούμενος, εάν ο σύντροφός σου είναι τοξικός και κακοποιητικός, θα σου δημιουργήσει προβλήματα για να σου αμαυρώσει τη χαρά σου. Σε μια υγιή ερωτική σχέση όμως, ο σύντροφος σου χαίρεται με τη χαρά σου, χαίρεται με τις νίκες σου, γιορτάζει για τις νίκες σου και σε αφήνει να βιώσεις τη δική σου χαρά. Είναι η δική σου μέρα όταν έχεις προαγωγή, είναι η δική σου μέρα όταν επιτύχεις ένα στόχο, είναι η δική σου μέρα όταν καταφέρεις κάτι για το οποίο προσπαθείς πολύ. Σε μια υγιή ερωτική σχέση, στα πλαίσια του σεβασμού, στα πλαίσια της εκτίμησης, στα πλαίσια της ενσυναίσθησης, ο ένας σύντροφος χαίρεται με τις χαρές του άλλου και του αφήνει το χώρο για να χαρεί. Και έτσι πάμε και στο 20 σημείο, στις λύπες ο ένας του άλλου λυπάται. Σε μια υγιή σχέση λυπούμαστε όταν λυπάται ο σύντροφός μας, λυπούμαστε όταν περνάει δύσκολο ο σύντροφός μας και τον στηρίζουμε αγαπητικά. Δεν του λέμε στα εγώ και δεν με άκουγες και καλά να πάθεις. Πάμε τώρα στο πρώτο τελευταίο σημείο. Σε μια υγιή σχέση υπάρχουν ξεκάθαρα όρια, τα οποία σέβονται και τα δύο μέρη. Τα όρια συμφωνούνται μεταξύ των δύο μερών από την αρχή μιας γνωριμίας. Σε μια υγιή ερωτική σχέση από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας και ο ένας και ο άλλος οριοθετούν τον εαυτό τους, βάζουν κάτω τα θέλω τους, τις επιθυμίες τους, τι του αρέσει, τι δεν του αρέσει, τι δέχονται τι δεν δέχονται είναι καθαρά τα όρια, διακριτά και τα σέβονται και οι δύο και από τις δύο πλευρές. Και το τελευταίο σημείο, χαρακτηριστικό μιας υγιούς σχέσης, σε μια υγιή σχέση υπάρχει ελαστικότητα, flexibility είναι η λέξη στα αγγλικά, προκειμένου να διατηρηθεί η σχέση η οποία θεωρείται πολύτιμο αγαθό και από τα δύο μέρη. Δεν συγχέουμε την ελαστικότητα με το συμβιβασμό. Ο συμβιβασμός είναι μία συνθήκη στην οποία αγνοούμε τον εαυτό μας και τα θέλω μας. Συμβιβαζόμαστε επειδή φοβόμαστε μη χάσουμε κάτι που ίσως κατά βάθο νιώθουμε ότι δεν το αξίζουμε κιόλας. Στην ελαστικότητα σημαίνει ότι έχουμε τη διάθεση να δημιουργήσουμε μαζί με τον άλλον, να συνδημιουργήσουμε μέσα στη σχέση μας. Έχουμε διάθεση να συνυπάρξουμε ακριβώς επειδή απολαμβάνουμε τη σχέση μας και όχι επειδή φοβόμαστε ότι θα τη χάσουμε. Δηλαδή, είμαι σε μία σχέση η οποία με ευχαριστεί, είμαι σε μία σχέση η οποία με ικανοποιεί, νιώθω ευχαριστημένος, ευχαριστημένη από αυτή τη σχέση. Βιώνω τη σχέση μου ως πολύτιμη ακριβώς επειδή βελτιώνει την ποιότητα της ζωής μου. Ακριβώς επειδή συμβάλλει ουσιαστικά στην ευδαιμονία μου. Και επειδή είναι πολύτιμη για μένα η σχέση μου, είμαι ελαστικός και συζητήσιμος προκειμένου να βρούμε τον καλύτερο τρόπο ώστε να συνυπάρξουμε και να συνδημιουργήσουμε με το άλλο μέρος. Άρα η οποιαδήποτε παραχώρηση, άλληλο παραχώρηση και άλληλο περιχώρηση γίνεται από ένα χώρο αγάπης, από ένα χώρο που είμαστε τόσο ευχαριστημένοι με τη σχέση μας, ώστε να έχουμε κάθε διάθεση να προσπαθήσουμε περισσότερο, ώστε να συνεχίσουμε να είμαστε ευχαριστημένοι αμφότεροι. Αυτά ήταν τα 22 σημεία, τα οποία έχω σημειώσει ως σημάδια που μαρτυρούν ότι η ερωτική σχέση που έχουμε είναι μία υγιής σχέση. Είμαι σίγουρη ότι όσοι παρακολουθείτε αυτό το επεισόδιο και έχετε φτάσει μέχρι σε αυτό το σημείο, έχετε ίσως κάποια σημεία περισσότερα να προσθέσετε ή ίσως έχετε κάποιες αντιρρήσεις σε όσα έχουν λεχθεί. Θα σας παρακαλούσα, εάν το επιθυμείτε, στα σχόλια κάτω από το βίντεο αυτού του επεισοδίου του podcast, το 63ου επεισοδίου του podcast στο κανάλι μου στο YouTube, να γράψετε την άποψή σας. Θέλω να χρησιμοποιήσω τα δικά σας σχόλια ως υλικό για το επόμενο podcast. Σας προσκαλώ λοιπόν στα σχόλια αυτού του επεισοδίου να μου γράψετε και άλλα σημάδια τα οποία εσείς θεωρείτε ότι είναι σημάδια μιας υγιούς ερωτικής σχέσης ή τυχόν ενστάσεις ή διαφορετικές απόψεις που έχετε για κάποιο ή για κάποια από τα 22 σημεία τα οποία έχω απαριθμίσει και εξηγήσει. Έτσι λοιπόν το επόμενο επεισόδιο, το 63ο, θα είναι ένα πιο διαδραστικό επεισόδιο επειδή θα σχολιάσω τα δικά σας σχόλια και είτε θα τα προσθέσω στον κατάλογο με τα 22 σημάδια μια υγιού ερωτική σχέση που έχω ετοιμάσει και σας έχω διαβάσει σήμερα, είτε θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο δεν τα θεωρώ σημάδια μια υγιού ερωτική σχέση. Εννοείται ότι οι απόψει μου είναι βασισμένε πάνω στην εκπαίδευση μου ως ψυχολόγος, πάνω στην κλινική μου πείρα και πάνω στις ψυχοεκπαιδευτικές αρχές που διέπουν Τόσο τα επεισόδια του podcast όσο και το κανάλι μας στο YouTube. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το επεισόδιο του podcast και θα τα πούμε στα σχόλια και στο επόμενο επεισόδιο. Σας χαιρετώ.